Numa cena, pois. Τα δεις μια εύκολη πρόσβαση για τους πολίτες και μπορεί να αναπτυχθεί γιατί αυτό το προσόν, ας πούμε, να είναι πίσω και ωραίο φυσικά τοπία. Δηλαδή, στόχος μας είναι, ας πούμε, ο Ισμός, ο οποίος είναι σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, το δεύτερο σημείο της χώρας μας. Δεν έχει γίνει τίποτα. Συζητάμε τώρα, ας πούμε, τη Γεώργα, θα έξουμε με τη νέα διοικητρία, να δούμε μια λύση που να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να... Τις δύο περιοχές που είναι η Λίμνη στη Θαλία και όλος ο ορεινός όγκος Σικιώνας που πας μέχρι τη Λίμνη Δόξα, που πρέπει να αναπτυχθεί τουριστικά ιδιαίτερα σαν προορισμός, όπως καθώς και τα Τρίκανα που είναι ένας τουριστικός προορισμός για μας πολύ σημαντικός. Αν αυτά τα πετύχουμε μέσα στην επόμενη τριετία που είναι ο στόχος και με την Περιφερειάρχη, θεωρώ ότι θα έχουμε βάλει ένα λιθαράκι και ένα αναπτυξιακό στην περιοχή. Συν τα τοπικά προϊόντα προσπαθούν με διεθνείς εκθέσεις αλλά και ανάπτυξη τουρισμού να συμμετέχουν πολλές επιχειρήσεις από την Πελοπόννησο. Γιατί λέμε Δυτική Πελοπόννησο, αλλά η Κορινθία είναι πίσω σε όλα αυτά που συζητάμε. Δεν είχε τη μέρηδα του Λέοντος στο βάλτο. Τώρα υποβάλλουμε προτάσεις, δουλεύουμε περιοδοδέως να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να τονίσω ότι η περιφέρεια εδώ, η αντιπεριφέρεια της Κορίνθου, και έχει μια περιοχή στην οποία μπορεί να αναμετρήσει καθοριστικό ρόλο σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά υπόθηκε ότι είναι κοντά στην Αθήνα. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι και ένας προορισμός ο οποίος μπορεί να έχει τις δυνατότητες όλα αυτά να τα πετύχει. Για παράδειγμα, ο τουρισμός. Και τέθηκε πολύ σωστά, είναι και η δική μας θέση, ότι εδώ πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων για όλη τη χρονιά. Και έχει τις δυνατότητες εδώ, όλης της περίοδου, κάτι το οποίο είναι και μακροπρόθεσμα βιώσιμο στην ουσία, όταν μπορεί να επιτευχθεί. Και εδώ μπορεί να επιτευχθεί και έχει τις δυνατότητες. Και βέβαια, αρκεί να μην υπάρχουν εμπόδια από το ελληνικό κράτος, ζητάμε να αναλογώς, να μην υπάρχουν τουλάχιστον εμπόδια, γιατί πολλές φορές, και πάω στο θέμα γενικά της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής, η κεντρική διοίκηση θυμάται την αυτοδιοίκηση ευρύτερα μόνο όταν είναι εισπράξη. Όχι όταν είναι συμβουλευτή. Όχι όταν είναι να δώσει λύσεις, να ακούσει, γιατί γνωρίζετε τα προβλήματα από πρώτη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχει αναρθεί ηλεκτρικές δημόσιες διοίκησης. Για να κάνουμε μια περιβαλλοντική σε μια περιοχή εδώ δίπλα, στο ίντερ, που πέφτουν τα σπίτια από τη διάβαση των αυτών, έχει περάσει ένας χρόνος, γιατί υπάρχει ένας υπάλληλος, ο οποίος εξετάζει στην αποκεντρωμένη τις περιβαλλοντικές και έκτακτη ανάγκη, και ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τις λειτουργίες του κράτους. Και βεβαίως και άλλες δυνατότητες. Βλέπω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επισκέφθηκα πρόσφατα τον Οκτώβριο, τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, τη Λίμνη της Δουλειαγμένης, για παράδειγμα. Εκεί είχε ένα μαραθώνιο που γινόταν. Και είδα πραγματικά τις δυνατότητες για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως ήταν ο μαραθώνιος που είδα όταν επισκέφθηκα. Τη Λίμνη της Δουλειαγμένης, η οποία είναι ένα υπέροχο για παράδειγμα μέρος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και πολλά άλλα τέτοια μέρη. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, το οποίο το επισκέφθηκα πρόσφατα και είδα πραγματικά τις δυνατότητες και του εναλλακτικών δυνατοτήτων, όπως εκεί με το μαραθώνιο που είχε μαζέψει τον κόσμο και έβλεπε ότι. Να επισκεφτείτε και την Ολυμπία. Μπράβο. Ο γύρος της Λίμνης που γίνεται και εκεί γίνεται. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι τι ανάγκη έβλεπε, τι ανάγκη είχε ο κόσμος γιατί είχε εναλλακτικές δραστηριότητες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν πολύ και εδώ χρειάζεται και κατάλληλη προβολή και πρόθεση. Το θέμα βέβαια της εξοικονόμησης πόρων και έρχομαι για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά και σε εξωτερικό κράτος και στην αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ στην εξοικονόμηση πόρων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο θέσατε στην αρχή σε σχέση με την πρόταση να μπορείτε να αξιοποιήσετε όλα αυτά. Αν δεν τεθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό, και εδώ είναι αυτό το οποίο θέλω να πω ότι λείπει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας, ένα συνολικό σχεδιασμό να ξέρει πού θέλει να εξοικονομήσει, πώ να βάζει προτεραιότητε και άρα σε αυτό το συνολικό σχεδιασμό να μπει και η δυνατότητα το να έχει εξοικονόμηση πόρο για να μπορέσει εδώ πέρα να εντάξει σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό λείπει. Και όσο λείπει, δεν δίνονται λύσει. Και βεβαίω και για συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα τα οποία δεν προχωρούν. Εμεί εξάλλου θεωρούμε ότι οι συμπράξει αυτέ είναι θετικέ και πρέπει να γίνονται. Διότι πρέπει να βρίσκουμε νέους τρόπους αυτή τη στιγμή για να λύνουμε τα προβλήματα.
χωρίς αιμονές ιδεολογικές, είτε είναι υπέρ μόνο ενός ιδιωτικού τομέα, είτε υπέρ μόνο ενός δημόσιου τομέα. Και εδώ και οι συμπράξεις αυτές μπορούν να δείξουν και τον δρόμο. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα και σε αυτό το πλαίσιο και παραμένουν στάσιμοι. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο. Η αγροτική ανάπτυξη την έχετε εδώ πέρα. Θεωρώ ότι έχετε τις δυνατότητες, πάρα πολλές. Υπάρχει αγροτική ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, είναι περιορισμένη σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Κόρινθο. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει γίνει ένα διάθεση των καλλιεργειών, δεν έχουμε στραφεί σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.